Σχεδόν καθημερινός είναι πλέον ο εντοπισμός ποσοτήτων ναρκωτικών από την αρμόδια υπηρεσία αστυνομίας, με τα στοιχεία για τις κατασχέσεις μέχρι τον Αύγουστο φέτος να παρουσιάζουν σημαντική αύξηση σε σύγκριση με ολόκληρη την περσινή χρονιά. Μέχρι 31/8/19 βλέπουμε ότι είχαμε 46 κιλά κοκαίνης κατάσχεση σε σύγκριση με σχεδόν 5 κιλά ολόκληρη την περσινή χρονιά. Επίσης αυξημένη ή θα έλεγα στην ίδια πορεία κυμαίνεται και η κάναβη, που έχουμε 152 κιλά μέχρι τον Αύγουστο του 19 και έχουμε και 60 κιλά ρητίνη κάναβης. Πονοκέφαλο για την υπηρεσία αποτελούν και τα δρομολόγια των λαθρεμπόρων που αλλάζουν συνεχώς, καθώς και οι τρόποι που σκαρφίζονται για να διοχετεύσουν τις ποσότητές τους σε διάφορες χώρες. Μέχρι πρόσφατα και τα δρομολόγια ξεκινούσαν από την Ισπανία. Ωστόσο, οι κατασχέσεις οδήγησαν σε αλλαγή των δρομολογίων και πλέον ποσότητες περνούν από το Βέλγιο και διοχετεύονται μέσω της Κεντρικής Ευρώπης και στην Κύπρο. Βλέπουμε ότι αλλάζουν συνεχώς τα δρομολόγια και ειδικά αλλάζουν όσον αφορά τον ευρωπαϊκό χώρο. Ενημερωνόμαστε συνεχώς και ενημερώνουμε φυσικά τις αντίστοιχες υπηρεσίες καταστολής και παρακολουθούμε αυτό το φαινόμενο, γιατί πλέον η Ευρώπη, η κεντρική Ευρώπη ειδικά, εκτός από χώρα κατανάλωσης γίνεται και χώρα παραγωγής όσον αφορά τα συνθετικά ναρκωτικά. Εν τω μεταξύ, έντονα προβληματίζουν και οι απειλές εναντίον μελών της υπηρεσίας, οι οποίες και αξιολογούνται σε συνεχή βάση. Αυτό συνεχίζεται. Είναι κάτι χρόνιο, είναι κάτι που θα έλεγα εισαγωγικά να πω το έχουμε συνηθίσει. Εμείς δεν πτωόμαστε, το έχω ξαναπεί, δεν φοβόμαστε, θα είμαστε ενταγμένοι σε αυτή τη δουλειά. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΙΚΑΝ, ο συνολικός αριθμός των υποθέσεων που διερευνήθηκαν από την υπηρεσία μέχρι τα τέλη Αυγούστου έφτασαν τις 685.